Είναι για την προσπάθεια που ξεκίνησε επίσημα πλέον το περασμένο Σάββατο για να ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο της Κύπρου ο θησαυρός της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Mm-hmm. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Έγινε ενημερωτική συνάντηση το περασμένο Σάββατο, την οποία φιλοξένησε το ΤΕΠΑΚ, που θα πρέπει να πούμε ότι ήδη τρία τμήματα του Πανεπιστημίου ασχολούνται με τα θέματα καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διάρκεια λοιπόν της ημερίδας, της ενημερωτικής αυτής συνάντησης, εξηγήθηκαν οι τρόποι που μπορεί να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον εθνικό κατάλογο. Είχαν προσκληθεί δήμοι, κοινότητες, πολιτιστικοί φορείς, όμιλοι, σύνδεσμοι, όλοι τέλος πάντων που έχουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Όπως εξήγησαν εκεί και ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και Προϊστάμενος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ο Παύλος ο Παρασκευάς, είπε ότι δεν πρόκειται, η άειλη πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μουσιακό είδος. Για να είναι στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συνεχίζεται διαχρονικά, δηλαδή να ξεκινά από το παρελθόν και να συντηρείται και να διατηρείται στη μορφή τη λαϊκή εντός αγωγικών, αν θέλετε, ακόμα και σήμερα. Στόχος της προσπάθειας είναι βέβαια ο εντοπισμός, η καταγραφή, η προστασία και η προβολή. Όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν κάποια αίτηση, υπάρχει μια προθεσμία γι' αυτό μέχρι τις 29 Μαΐου, στο οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνουν γιατί αυτό που προτείνουν, το συγκεκριμένο στοιχείο δηλαδή, πρέπει να συμπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο. Και για να εξηγήσουμε λίγο περισσότερα σε όσους μας παρακολουθούν, για να είναι κάποιο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς άειλης, προϋποθέτει τη χρήση του από κοινότητες, ομάδες ή άτομα και πρέπει να ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, στις προφορικές παραδόσεις όπως είναι οι λαϊκές ιστορίες και τα παραμύθια, τις παραστατικές τέχνες όπως είναι το θέατρο, το θέατρο σκιών, ο χορός και η μουσική, τις κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις όπως τα πανηγύρια και ο γάμος, τις γνώσεις και πρακτικές για τη φύση όπως είναι βέβαια τα μυναλάγια και παραδοσιακές χειροτεχνίες. Θα πρέπει λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να εντάξουν ένα τέτοιο στοιχείο στον εθνικό κατάλογο, να στοιχειοθετήσουν και τους δίνονται βέβαια τα όσα πρέπει να ξέρουν και να χρησιμοποιήσουν για να αποδείξουν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όταν συμπληρωθεί αυτός ο εθνικός κατάλογος, κάποια στοιχεία, όπως είπε ο κύριος Παρασκευά, θα προωθηθούν για συμπερίληψη στον παγκόσμιο κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί με τα λευκαρίτικα κεντήματα, τα τσατιστά και τη μεσογειακή διατροφή σε συνεργασία και με άλλες χώρες της Μεσογείου. Πολύ ωραίο, Σαντιρούλα, πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Γιατί η πολιτιστική κληρονομιά είναι ο κρίκος του παρελθόντος που μας ενώνει με το παρόν αλλά και με το μέλλον μας. Έτσι, θεωρώ. Ακριβώς. Και είναι πολύτιμη αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Καλημέρα, Σωτηρούλα. Ευχαριστούμε, Σωτηρούλα. Καλημέρα.